Τα δεδομένα είναι, συνεχίζουν επιχειρήσεις να είναι κλειστές από τον Νοέμβριο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναστάτωση γενικότερα και στον πολιτικό χώρο αλλά και στον χώρο της υγείας με την Επιτροπή. Βλέπουμε ότι βγαίνουν κάποια συμπεράσματα τα οποία άλλα λένε οι υγειονομικοί του κορονοϊού που, που είναι στην Επιτροπή, άλλα κάνει η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα εμείς να είμαστε στη μέση και να δεχόμαστε τα πειρά, να έχουμε τις επιχειρήσεις μας πάνω από 6 μήνες κλειστά στον πρώτο και 3 μήνες στο δεύτερο, δηλαδή ένας χρόνος με κλειστές επιχειρήσεις, οι υποχρεώσεις να τρέχουν. Η κατάσταση είναι τραγική σε όλα τα επίπεδα. Αν η κυβέρνηση δεν πάρει θέση στο τι γίνεται και δεν ανοίξει τα μαγαζιά, αυτό που τους λέμε από τον Νοέμβριο, ότι τα καταστήματα δεν μπορεί να είναι κλειστά γιατί δεν υπάρχει λόγος να είναι κλειστά. Και του υγειονομικού ενδιαφέροντος και, τα καταστήματα του υγειονομικού ενδιαφέροντος. Του υγειονομικού ενδιαφέροντος ακόμα και αυτά δεν έπρεπε να ήταν κλειστά. Γιατί έτσι δημιουργείται ένας συνωστισμός και το βλέπουμε και τελευταία με τις πλατείες τι γίνεται. Άρα αυτό είναι λίγο ανυπηκός, θα το χαρακτηρίσω απαράδεκτο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να ανοίξουν, να λειτουργήσουν με τα ιατρικά πρωτόκολλα που θα καταθέσουν και δεν έπρεπε να ήταν τόσους μήνες κλειστά. Η επιχειρηματικότητα είναι μείον, όχι στο μηδέν, πλην. Άρα λοιπόν οι επιστρεπτές δεν δουλεύουν, δεν λειτουργούν, οι λογαριασμοί έρχονται, συνεχίζουν να έρχονται με κλειστές τις επιχειρήσεις, τα ανταποδοτικά τέλη συνεχίζουν να τα ζητάνε και να τα εισπράττουν. Δηλαδή με επιχείρηση κλειστή ζητάει 1.100 ευρώ ΔΕΗ το μήνα. Αφού είναι κλειστή η επιχείρηση. Λέει θα το συμψηφίσουμε αργότερα. Μα τι λέμε, δηλαδή είμαστε, δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Πραγματικά η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν ακούει κανέναν και κάνει το κεφαλιό της. Όταν δεν κάνεις τζίρο, όταν δεν έχεις δουλειά, όταν είναι η επιχείρηση σου κλειστή, όταν είσαι πληττόμενος, όταν υπάρχει ανεργία, όταν ο εργαζόμενος δεν δουλεύει, με ποια χρήματα θα καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες? Έχουν συσσωρευτεί τεράστια ποσά. Το να γίνουν τώρα δόσεις 120 και τέτοια, αυτά δεν έχουν νόημα. Έχουν χαθεί οι ρυθμίσεις, έχουν χαθεί πάλι οι ρυθμίσεις. Δηλαδή είμαστε σε μια τραγική κατάσταση. Μετά από 10-11 χρόνια κρίση ήρθε αυτή, πραγματικά αυτό το χτύπημα που είναι ακόμα πιο δυνατό. Πάνω που πήγαμε να πούμε δόξα τω Θεώ, λέμε τώρα πάλι βοήθεια Παναγιά μου. Έρχεται λοιπόν και η κυβέρνηση και δεν βοηθάει την κατάσταση. Εγώ μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα ότι δεν μπορούν να δίνουν χρήματα, μα με ευθύνη δική τους είναι οι επιχειρήσεις κλειστές. Γιατί άμα ήταν ανοιχτές, δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το σύστημα δεν αντέχει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Πηγαίνετε στην τράπεζα εδώ να δείτε στις τράπεζες τι γίνεται. Πηγαίνετε στα μέσα μαζικής μεταφορά. Το να έμπαινε δηλαδή ένας άνθρωπος μέσα σε μια επιχείρηση, ένα εμπορικό, να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα παντελόνι, με ό,τι προβλέπετε, τέλος πάντων με αυστηρότερα ακόμα μέτρα, θα είχαμε διασκόρπιση του κορονοϊού. Τι κίνηση να υπάρχει? Ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα έχει να δουλέψει ένα χρόνο. Τα ξενοδοχεία είναι όλα κλειστά. Τα ξενοδοχεία εδώ και οι μικρές πανσιόν που έχουμε στην πόλη μας, αυτά λένε μεν είναι ανοιχτά, αλλά είναι ουσιαστικά κλειστά. Φέρνουν τον τουρισμό, δηλαδή αυτό που γίνονται, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Φέρνουν τον τουρισμό από σήμερα, ανοίγει το τουρισμός για να έρχονται, με όλα κλειστά. Μα δηλαδή κατευθύνει τον τουρισμό πού τώρα, σε οργανωμένες διαχείριση τουριστικού τομέα. Δηλαδή αυτό που έγινε τώρα με την πώληση των ηλεκτρονικού εμπορίου, που στο τέλος θα ανοίξουν πάρα πολύ λίγα μαγαζιά με αυτό που έγινε και η κατεύθυνση έχει δοθεί, πάει να δημιουργήσει και στο ξενοδοχειακό τομέα και στον τουριστικό τομέα δηλαδή το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται. Ας μας πούνε λοιπόν να τα κλείσουμε τα μαγαζιά και να φύγουμε και να τελειώσει η υπόθεση. Να δούμε πώς θα αμυφθούν αυτοί οι βουλευτές, η κυβέρνηση, αυτοί, το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Από πού θα πληρωθεί? Γιατί νομίζουν ότι παράγουν εργασία. Δεν παράγουν τίποτα. Καταστροφή παράγουν. Θα πρέπει να το καταλάβουν. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν, τώρα έχουμε ένα μήνα και λέμε για το Πάσχα. Ωραία, απαντήστε για το Πάσχα. Αφού ανεβαίνουν τα κρούσματα. Ανοίγουν τα σχολεία, τα τεστ. Λένε να κάνουμε τεστ. Οι επισκευές των αυτοκινήτων δεν τους βάζουν στη διαδικασία. Αυτό έπρεπε να ήταν εδώ και ένα χρόνο τώρα να μπορεί ο καθένας να κάνει ένα τεστ με πολύ συνοπτικές διαδικασίες. Εμβόλια δεν υπάρχουν. Τι να πω. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση. Μην προσδοκάνε τίποτα να πάρουν. Δεν έχουμε για να τους δώσουμε.
καταστρέψανε ακόμα περισσότερο την επιχειρηματικότητα. Ναι, μεν κάποιες επιχειρήσεις γιγαντώθηκαν. Η χώρα λειτουργεί μόνο για το τραπεζικό σύστημα που μας ταλαιπωρεί αφάνταστα. Μέρ και μια συναλλαγή να κάνουμε, μας ταλαιπωρεί. Ένα λογαριασμό να ανοίξουμε, ζητάνε υπέρογκα ποσά για να ανοίξει ένα λογαριασμό. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό που γίνεται στη χώρα.